Κυρία Σταματέλου, πώς ακούτε αυτήν την άποψη που εξέφρασε ο κύριος Κρικέτος? Την έχουμε ξανακούσει. Ο κύριος Κρικέτος δεν το... Κύριε Κρικέτο, έχετε πέντε λεπτά και μου έχετε κάνει πέντε υποδείξεις. Σας παρακαλώ, τη δουλειά σας και τη δουλειά μου. Σας το είπα ευθέως. Τη δουλειά σας και τη δουλειά μου, κύριε Κρικέτο. Ελάτε, κυρία Σταματέλου, παρακαλώ. Αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει τις τελευταίες μέρες είναι να έχει αρχίσει ξανά ένας πρωτόγονος αντικομουνισμός. Ένας αντικομουνισμός που, κατά τη γνώμη μας, γίνεται γιατί ήρθε η ώρα να ψαρέψουμε τα ορφανά των Ναζί που αποκλείστηκαν από τις εκλογές, να το πω έτσι ομά. Αυτό που η συζήτηση που γίνεται, το γεγονός ότι η επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εξίσωση φασισμού-κομμουνισμού, είναι γνωστό. Είναι, αν θέλετε, και ένας από τους λόγους που έγινε και η συζήτηση και καταψηφίσαμε και την τροπολογία που έφερε η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή για το κόμμα Κασιδιάρη. Αυτό που λέμε είναι ότι εν δυνάμει υπάρχει σαν επίσημη ιδεολογία, το ενστερνίζεται η Νέα Δημοκρατία μέσω και του εκπροσώπου της εδώ πέρα, ανιστόρητη, αντιεπιστημονική θεωρία που εξισώνει τη φασιστική ιδεολογία με την κομμουνιστική ιδεολογία. Όποιος έχει στοιχειώδη επαφή με την ιστορία του προηγούμενου αιώνα, όποιος έχει στοιχειώδη επαφή με αυτά που περιγράφει και λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα, με τα ιδανικά και τις αξίες του, καταλαβαίνουμε πολύ καλά πόσο εκεί μέσα περιέχεται όλα τα ανθρωπιστικά ιδεώδη στην κομμουνιστική ιδεολογία. Το να υιοθετούμε αυτό τον πρωτόγονο αντικομουνισμό, νομίζω θα πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω και ο κύριος Κρικέτος και όποιος άλλος αυτές τις μέρες ξεκινάει αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν είναι ο μόνος. Έγινε και από τον κύριο Γεωργιάδη η ίδια συζήτηση σε τηλεοπτικό πάνελ και γίνεται κατά κόρον γιατί ενστερνίζονται αυτό σαν επίσημη ιδεολογία. Να πω ότι δεν ξεγράφεται η ιστορία. Και να πω ότι το τι στάση κρατάνε οι κομμουνιστές το ξέρει πολύ καλά ο ελληνικός λαός, είναι αίμα από το αίμα του ελληνικού λαού, γιατί δεν ήταν όλοι μαζί στην αντίσταση, δεν ήταν όλοι μαζί τη δεκαετία του 40, δεν ήταν όλοι μαζί στον αγώνα ενάντια στους Γερμανούς. Εσείς έχετε διαψεύσει το ενδεχόμενο οποιασδήποτε συνεργασίας στο πλαίσιο της προοδευτικής συγκυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την προοδευτική συγκυβέρνηση μούφα, για του γραμματέα σας, του κυρίου Κουτσούμπα. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας σας κατηγόρησε ότι επαναφέρετε τη στάση τι πλαστήρας, τι παπάγος. Τι απαντάτε? Ότι ιστορικά η στάση αυτή δικαιώθηκε αφενός. Ναι. Και είμαι απόλυτα σίγουρος. Είναι ένα ζήτημα που μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά θεωρούμε ότι και τότε δικαιώθηκε, όπως αποδείχθηκε από κυβερνήσεις εκείνης της περίοδου και το πώς συνέχισαν διώξεις σε αγωνιστές, πώς είχαν σε ισχύ το Κομμουνιστικό Κόμμα σε παρανομία και πάει λέγοντας. Αλλά επί της ουσίας αυτό που λέμε είναι ότι κατά τη γνώμη μας, και το αιτιολογούμε νομίζω αρκετά καλά, ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 21ης Μαΐου, θεωρούμε ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να σχηματιστεί τότε, κατά τη γνώμη μας θα είναι από χέρι αντιλαϊκή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κατά τη γνώμη μας, ξαναλέω, διαβάζοντας τα προγράμματα των κομμάτων, παρακολουθώντας την ιστορία των κομμάτων, παρακολουθώντας αυτά που έφεραν σαν νόμους, αυτά που ψήφισαν στην προηγούμενη τετραετία, στην πιο πριν τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα πιο πριν αν το πάμε, αν το βάλουμε σε βάθος δεκαετίας, νομίζουμε ότι θα συνεχιστεί με τους ίδιους και μάλλον λίγο χειρότερους όρους αυτή η πολιτική. Τι εννοούμε? Ο κύριος Μητσοτάκης, για παράδειγμα, στη συνέντευξη σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, στο capital.gr, έδωσε όρκους πίστης στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μίλησε ουσιαστικά και παρουσίασε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της Κομισιόν για τη δημοσιονομική σταθερότητα, που θα καταφέρουμε να πάρουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα πάρουμε καλό βαθμό στις αξιολογήσεις. Και ξέρετε, όταν τα ακούμε όλα αυτά, αμέσως πρέπει να μεταφράζουμε ότι σημαίνει ακόμα πιο αυστηρούς ελέγχους, ναι, καθυλωμένους μισθούς, καθυλωμένα δικαιώματα, φορολογιστία και άφθονο χρήμα να ρέσει στους επιχειρηματικούς ομίλους. Το απέδειξαν τα τελευταία χρόνια, το απέδειξαν τα κέρδη των μετόχων των εταιριών εισηγμένων στο χρηματιστήριο, το απέδειξαν ότι συσσωρεύεται πλούτο σε όλο και λιγότερα χέρια.
Αντίστοιχα, κατά τη γνώμη μας, δεν διαφοροποιείται η συζήτηση που κάνει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι αποδέχεται τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάλι συνομιλεί με αντίστοιχους όρους με την Κομισιόν και θεωρούμε ότι αν δεν μπουν αυτά τα κριτήρια στη συζήτηση, δεν θα δούμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα σε πάρα πολλούς τομείς, για παράδειγμα στα εργασιακά, για παράδειγμα στην υγεία, που νομίζουμε ότι θα ακολουθήσουν την ίδια ακριβώς πολιτική. Είναι πρόκληση το να ταξιδεύει για προεκλογικές του εκστρατείες ο Πρωθυπουργός με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος ή είναι μια κόντρα για τα επιμέρους? Δείχνει πολιτικό ήθος? Είναι και τα δύο, ίσως είναι και τα δύο. Είναι και πρόκληση για τις προεκλογικές εκστρατείες του κόμματος να χρησιμοποιείται το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, αλλά και όλος ο ντόρος, να το πω έτσι, που σηκώνεται. Κατά τη γνώμη μας, προσπαθεί να κρύψει και τα επιμέρους. Δεν είναι και η πρώτη φορά. Γίνεται ένας καυγάς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά ξαναλέμε ότι κατά τη γνώμη μας είναι για να κρύψει τις επί της ουσίας συμφωνίες στα βασικά ζητήματα που θα καθορίσουν τη ζωή μας την επόμενη των εκλογών, όποια και να είναι η σύνθεση της κυβέρνησης. Και θέλω να πω με την ευκαιρία αυτή ότι τα σημαντικά, γιατί υπόθηκε ας πούμε εδώ πέρα και για το σύστημα υγείας και για αυτό που έχει να γίνει στο δημόσιο σύστημα υγείας, δεν θα το πιστεύουμε. Δεν ξέρω αν είδατε μια εγκύκλιο που έβγαλε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κυρία Γκάγκα, ακριβώς για τις εφημερίες τομέα στα νοσοκομεία. Καταλαβαίνετε τι έγινε. 10 μέρες ή 15 πριν τις εκλογές έβγαλε εγκύκλιο που βέβαια μετά την κατακραυγή και μετά τις καταγγελίες, μετά τις αποφάσεις όλων των ενώσεων, τις πήρε πίσω. Αλλά εγώ θα θέσω το ζήτημα ότι αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στον τομέα της υγείας, για παράδειγμα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι σταδιακά να μετατρέπονται τα νοσοκομεία σε επιχειρήσεις ΑΕ, σε αυτοχρωματοδοτούμενες μονάδες υγείας. Και να σας πω ένα παράδειγμα και να κλείσω με αυτό. Ναι, παρακαλώ. Πρώτη εβδόμου θα ξεκινήσει σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας η εφαρμογή ενός συστήματος που λέγεται DRGs, που σημαίνει Συστήματα Διαγνωστικών Ομοιογενών Ομάδων. Είναι ένα σύστημα που κατά τάση εξειδικεύει τα εξιτήρια και τη νοσηλεία των ασθενών ανάλογα τη διάγνωση, ανάλογα τις ιατρικές πράξεις και ανάλογα το τι αποζημιώνεται για αυτές τις πράξεις. Η γνώμη μας είναι ότι θα είναι το επόμενο βήμα στην ιδιωτικοποίηση και στο να βάζει ο ασθενής πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Για παράδειγμα, θα λέει η αιτία εισαγωγής του ασθενή ότι μπήκε μέσα για πνευμονία, το σύστημα θα δικαιολογεί 7 ή 8 μέρες, ο ασθενής θα μένει 10 μέρες, γιατί συμβαίνει, για τον οποιοδήποτε λόγο, και θα κληθεί ο γιατρός να απολογηθεί που κράτησε τον ασθενή 2 μέρες παραπάνω και χρέωσε το σύστημα, ή ο ασθενής να πληρώσει. Είτε με τον έναν στο Υπουργείο Υγείας, είτε με τον άλλον, είτε με τη μία πλειοψηφία στα έδρανα της Βουλής, είτε με την άλλη, αυτό το σύστημα προχωράει. Είστε και γιατρός, λέμε, αν δεν κάνω λάθος. Είμαι γιατρός, παθολόγος στον Ευαγγελισμό. Και το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που έχουμε να δούμε μπροστά μας και πρέπει να αποτελέσουν διαχρονικά η πολιτική στην υγεία. Οι μέρες της πανδημίας και τα 3 χρόνια που πέρασαν δεν τα ξεχνάμε και πόσες να αποτελέσουν κάτω στον Ευαγγελισμό, επί ΣΥΡΙΖΑ, πόσες μέθη είχατε? Για πέστε μας. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα το κάνουμε αυτό το παιχνίδι. Είστε γιατρός στον Ευαγγελισμό. Πόσες μεθ είχατε επί ΣΥΡΙΖΑ στον Ευαγγελισμό? Αυτό σας έλειπε κιόλας, να μην ανοίξουν κρεβάτια μεθ κατά την πανδημία. Ο κυβερνητικός σας εκπρόσωπος είπε. Κατά δεκάδες, επειδή δεν υπήρχαν κρεβάτια. Βλέπω τα λέτε τα μελούμενα καλά, αλλά αυτά τα πραγματικά γεγονότα είναι. Τα πραγματικά γεγονότα είναι ότι στο νοσοκομείο ΚΑΠ που εγκαινιάσατε καινούργια μεθ. Δεν θα μιλάτε όλοι μαζί. Ακούστε τα πραγματικά γεγονότα. Δεν μας είπατε πόσες μεθ είχατε στον Ευαγγελισμό. Βέβαια το ένα τμήμα είναι κλειστό γιατί είναι υποκατασκευή. Η μία μεθ είναι κρεβάτια κλειστά στον Ευαγγελισμό. Ερωτήσεις εδώ κάνει ο κύριος Ξανθάκης που έγιναν και εγγένεια παρουσία του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο ΚΑΠ. Αυτή τη στιγμή συγχωνεύονται διοικητικά οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Στο νοσοκομείο Σωτηρία γίνεται το ίδιο. Ανοίγουμε το ότι εγγενιάζουμε αναπνευστήρες και τείχους, όπως είπε ο Πρωθυπουργός θα κάνει για τα τμήματα εντατικής θεραπείας, με χρήματα μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τύχη δεν είναι νοσοκομεία. Το προσωπικό και οι υποδομές είναι που κάνουν και το σύστημα αυτό να κλείσετε, λειτουργεί. Παρακαλώ.